Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε και πάλι χαίρετε. Σήμερα στην εκπομπή μας θα δούμε τον Κύριο να περπατάει και να πηγαίνει, να προπορεύεται και να θεραπεύει ασθενείς και κακώς έχοντες, ανθρώπους αρρώστους, είτε ψυχικά είτε σωματικά. Η ζωή του Χριστού, όπως την περιγράφουν τα Ευαγγέλια, είναι ότι συνεχώς διαβαίνει, προχωράει τις πόλεις και τα χωριά και άλλοτε γίνεται αντιληπτός και άλλοτε δεν γίνεται αντιληπτός από τους ανθρώπους. Άλλοτε καταλαβαίνουν ποιος αληθινά είναι και άλλοτε δεν καταλαβαίνουν ποιος είναι και πολλές φορές τον Κύριο τον συκοφαντούν. «Εις τα ίδια, λέει, ήρθε και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβουν». Δηλαδή, κατέβηκε στους δικούς του ανθρώπους, τους Ιουδαίους, και αυτοί δεν τον αναγνώρισαν. Και υπάρχει περίπτωση να περνά ο Χριστός και εμείς να του κλείνουμε την πόρτα. Όπως εκεί στους Γαδαρινούς που του είπαν αυτοί, «Σε παρακαλούμε, φύγε. Άδειασέ μας τον τόπο», του είπανε. Και με ευγένεια ο Κύριος, δίχως να πει απολύτως τίποτα, γύρισε, εστράφη και έφυγε. Διότι ποτέ δεν θέλει να βιάσει το πλάσμα του, αλλά θέλει μόνος του ο άνθρωπος να τον ακολουθήσει και να σωθεί. Τον είδαμε τον Κύριο στα παιδικά του χρόνια, όπως αρχίζει ο Ματθαίος στο Ευαγγέλιο του και ο Λουκάς, σαν παιδί τον εβλέπουμε να περνάει από τη Γαλιλαία, την Καπερναούμ, να μπαίνει στην Ιερουσαλήμ την ημέρα των Βαΐων και να τον υποδέχονται οι άνθρωποι σαν βασιλιά, σαν άρχοντα του Ισραήλ, αλλά χωρίς να καταλαβαίνουν ακριβώς το χαρακτήρα της πνευματικής του βασιλείας. Ο Χριστός περνάει από τα συνέδρια των Ιουδαίων, αλλά οι κριτές του δεν υποψιάζονται ποιος είναι και τον καταδικάζουν ως κακούργο. Ο Χριστός περπατάει και διαβαίνει συνεχώς. Μας χτυπάει συνεχώς την πόρτα της καρδιάς. Περνάει όλη την Ιερουσαλήμ, περνάει το Λιθόστρωτο και ανεβαίνει στο Γολγοθά. Από τότε που άρχισε τη δράση του μέχρι εδώ, συνεχώς περπατάει. Και βλέπουμε το παράξενο θέαμα, πως οι περισσότεροι δεν τον αναγνωρίζουν και πολλοί τον μισούν. Ελάχιστοι είναι εκείνοι οι οποίοι αναγνωρίζουν τον Χριστό όταν αυτός περνάει από μπρος. Μπορεί μερικές φορές, όπως μας λένε και τα Ευαγγέλια, να τον περικυκλώνουν τα πλήθη του όχλου, οι όχλοι όπως λέει, τα πλήθη του λαού, να τον περικυκλώνουν και να τον στριμώχνουν ασφιχτικά. Αδιαμαρτύρητα αυτός συνεχίζει να κάνει τη δουλειά του, το κήρυγμα και τα θαύματα. Στα Ιεροσόλεμα, μόνο δύο άνθρωποι όταν γεννήθηκε κατάλαβαν τη σπουδαιότητα αυτής της γεννήσεως. Ο Σιμεών και η προφήτηδα Άννα. Αυτοί δι' Αγίου Πνεύματος φωτίστηκαν και είδαν ποιος είναι ο Χριστός. Αλλά και ο Ιωάννης στον ποταμό των Ιορδάνη κατάλαβε το μεγαλείο του Χριστού, επήρε και αυτός το μήνυμα από το Άγιο Πνεύμα και κατάλαβε ποιος είναι. Αλλά εκείνοι που έβλεπαν τα θαύματά του δεν καταλάβαιναν, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν είναι ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Όταν βλέπουν τυφλούς να ξαναβλέπουν μπροστά στα μάτια τους, όταν βλέπουν κάποιον ο οποίος δεν έχει δει ποτέ το φως του στη ζωή του, να αρχίζει να βλέπει, τότε τι πρέπει να υποθέσει κανείς για ένα τέτοιον άνθρωπο που κάνει τέτοια πράγματα? Ότι πραγματικά είναι θεάνθρωπος. Ας δούμε όμως λίγο το αρχαίο κείμενο και μετά θα κάνουμε και τη μετάφρασή του για να δούμε πως στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο μας περιγράφει το θαύμα αυτό. Για τα ήττα 18 Καταλουκάν Ευαγγέλιο και στίχη 35 έως 43. Το καιρό εκείνο εγένετο εν το εγγύζιν τον Ιησούν εις Ιεριχώ, τυφλός της εκάθτω παρά την οδόν, προσετών. Ακούσας δε
όχλου διαπορευωμένου, επιμθάνετο, τι είναι τα αυτά. Απήγγειλαν εαυτό ότι Ιησούς ο Ναζωραίος παρέρχεται. Και βόησε λέγον, Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελέησόν με. Και οι προάγοντες επετίμων αυτών είναι ασιωπήσει, αυτός όμως πολλό μάλλον έκραζεν, Ιε Δαβίδ, ελέησόν με. Σταθείς δε ο Ιησούς, εκέλευσε αυτόν αχθήν προς αυτόν. Εγγύσαντος δε αυτού, επιρώτησαν αυτόν λέγον, «Τι σι θέλεις ποιήσω?» Ο δε είπε, «Κύριε, ή να αναβλέψω». Και ο Ιησούς είπεν αυτό, «Ανάβλεψον, η πίστη σου σε σωκέσε». Και παραχρήμα ανέβλεψε και οικολούθη αυτόν δοξάζον τον Θεόν. Και πας ο λαός ειδών έδωκε ένον το Θεό. Αυτό είναι το αρχαίο κομμάτι. Να δούμε όμως και τη μετάφραση του, να δούμε τι μας λέει και η μετάφραση στα νεοελληνικά, διότι αυτή είναι η γλώσσα τώρα που καταλαβαίνουμε περισσότερο. Εκείνον τον καιρό, καθώς λοιπόν πλησίαζε ο Ιησούς στον Ιεροχώ, στην Ιεριχώ, ένας τυφλός καθόταν στην άκρη του δρόμου και ζητιάνευε, όπως συνήθως οι τυφλοί. Και όταν άκουσε το πλήθος που περνούσε από δίπλα του, ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. Του είπαν ότι περνάει ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Τότε εκείνος άρχισε να φωνάζει δυνατά και να λέει «Ιησού, Ιε του Δαβίδ, σπλαχνίσου με, ελέησέ με». Αυτοί που πήγαιναν πιο μπροστά από αυτόν προπορεύονταν τον μάλλον να ανασωπάσει. Αλλά εκείνος φώναζε ακόμη πιο πολύ «Ιε του Δαβίδ, σπλαχνίσου με, ελέησέ με». Τότε ο Ιησούς στάθηκε και έδωσε εντολή να τον φέρουν κοντά του. Αυτός πλησίασε και εκείνος τον ρώτησε «Τι θέλεις να σου κάνω?» «Κύριε, θέλω να αποκτήσω πάλι το φως μου». Και ο Ιησούς του είπε «Να το αποκτήσεις το φως σου, η πίστη σου σε έσωσε». Αμέσως ο τυφλός, παραχρήμα δηλαδή, βρήκε το φως το τυφλός και ακολουθούσε τον Ιησού δοξάζοντας το Θεό. Αυτή είναι η περιγραφή του Λουκά, η οποία όπως βλέπετε πρόκειται για ένα μέγα θαύμα. Και εμείς θα πρέπει να γονατίσουμε και να σκύψουμε το κεφάλι μας μπροστά σε αυτό το μεγαλείο, αυτή την ακρόαση των θαυμάτων του Ιησού. Θαυμάτων που κάνουν να συγκυρτούν οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι και οι άγιοι και οι μάρτυρες. Αυτά τα θαύματα που έδωσε σε όλους εκείνους που τον επίστεψαν και πρωτίστως στους Αποστόλους και στους προφήτες Παλαιάς Διαθήκης. Να ζητάμε λοιπόν ο Θεός να μας δίνει πνεύμα ακέραιο και ακεραιότητα και σώματος και ψυχής. Ειλικρινή ευσέβεια και όχι ψεύτικη όπως έχουν οι Φαρισαίοι. Και να έχουμε μέσα μας καθαρή συνείδηση. Διότι αυτή είναι τελικά η ευτυχία, να έχει κανείς καθαρή συνείδηση. Πετάει όταν έχει ο άνθρωπος καθαρή συνείδηση. Όπως το παιδί, όταν αισθάνεται ότι του έχουν πει «Εντάξει είσαι, μπράβο σου, ευχαριστείτε», έτσι ευχαριστείτε και ο άνθρωπος ο οποίος έχει καθαρή συνείδηση. Και βλέπουμε και τις υπερβολές που παρουσιάζουν οι άνθρωποι της εποχής του Χριστού, οι οποίες δεν έχουν μεγάλη διαφορά από τις δικές μας υπερβολές. Έφερε σε πάρα πολλούς ο Θεός την βοήθειά του και την απόδειξη της θεότητός του με τις θεραπείες που έκανε. Όσοι μπορούσαν να δουν και να καταλάβουν τα θαύματα, πίστευαν. Διότι ο Χριστός δεν είναι απλός θαυματοποιός, είναι ένας εκείνος ο οποίος νίκησε το θάνατο. Και όχι μόνο το σωματικό θάνατο, αλλά το θάνατο της ψυχής. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας έχουν μιλήσει για αυτό το πράγμα που λέγεται πνευματικός θάνατος και σωματικός θάνατος. Διότι μπορεί να είμαστε ζωντανοί αγαπητοί φίλοι και να φαινόμαστε ότι κινούμεθα, να τα έχουμε όλα τα στοιχεία ενός ζωντανού ανθρώπου,
αλλά μέσα ψυχήματα είναι νεκροί. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μερικές εξηγήσεις πάνω στο κεφάλαιο αυτό του Καταλουκάν, με τη βοήθεια βέβαια της πατερικής σκέψεως πάντοτε, διότι από εκεί και εμείς ερώμεθα όλα αυτά τα οποία λέμε. Τι λένε οι πατέρες λοιπόν? Ο Θεός, λένε οι πατέρες, είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο οποίος φωτίζει τα πάντα με τις ακτίνες του, τις πνευματικές. Και η ψυχή κάθε ανθρώπου, αναλόγως με τη δική της προσωπική διάθεση, γίνεται όπως ένας πλανήτης που παίρνει λίγο ή πολύ φως ανάλογα με τις προδιαγραφές που έχει για να παίρνει φως από τον ήλιο, το κεντρικό, την πηγή της φωτός. Έτσι και ο άνθρωπος λοιπόν, κάθε ψυχή φωτίζεται από το φως του Θεού. Αλλά η ψυχή δυστυχώς έλκεται και από τον κόσμο, δηλαδή από την ύλη. Και ο Χριστός ακριβώς έρχεται να μας δώσει αυτή την κατανόηση, να καταλάβουμε ότι ο ίδιος είναι ο ήλιος, ο πνευματικός, και εμείς είμαστε τα κεριά τα οποία θα πάρουμε φως από αυτόν τον πνευματικό ήλιο. Αν λοιπόν νοθετεί κανείς έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ηλιστής, βλέπουμε ότι σκληραίνεται. Όπως όταν ξεραίνεται ο πυλός από τον ήλιο, ακριβώς έτσι. Διότι ο ηλιστής άνθρωπος αντιστρέφει τους λόγους τους πνευματικούς, ενώ η ψυχή, η αγαθή, η καλή, αυτή που είναι ευπρόσδεκτη προς τον Θεό, δέχεται τις θείες έννοιες αυτές και γίνεται κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, του Θεού δηλαδή. Ενικεί μέσα στην ψυχή αυτή το φως του Θεού. Αυτός ο νοητός ήλιος λοιπόν είναι ο Κύριος. Αυτός που ξεπετάει το φως του μέσα από τις γραμμές της Καινής Διαθήκης και αγγίζει το δικό μας ψυχικό μάτι και το φωτίζει. Ο αισθητός ήλιος που βλέπουμε έξω δεν μιλάει, ούτε χαρίζει κηρύγματα, δεν κάνει κηρύγματα ο εξωτερικός ήλιος σε κανέναν, διότι δεν έχει τη γλώσσα για να μιλήσει. Αλλά ο Κύριος χαρίζει σε όλους την όραση και την ομιλία, διότι ο άνθρωπος διαφέρει από τα ζώα, από την ομιλία του και από το νου του. Και βλέπουμε ότι ο αισθητός ήλιος μας ζεσταίνει, αλλά και εξατμίζει τα υγρά από το νερό, ενώ όταν ο νοητός ήλιος ανατέλνει στην ψυχή, δεν ξεραίνει τον άνθρωπο, αλλά τον δροσίζει. Όσο πιο πολύ δηλαδή εκτίθεται κανείς στον πνευματικό ήλιο, τόσο πιο πολύ δροσιά, πηγή, χαράς και δροσιά αισθάνεται εντός, μέσα του. Και έτσι φυτρώνουν τα φυτά των αρετών, όπως μας λένε οι πατέρες. Κάθε αρετή είναι και ένα ωραίο άνθος. Ο Κύριος λοιπόν είναι το φως και αυτός είναι ο οποίος κατευθύνει τις ψυχές αυτών που αγωνίζονται και τις πηγαίνει προς το μεγαλύτερο φως, που είναι το φως της αιωνίου βασιλείας. Αν λοιπόν σκοτάδι είναι η άγνοια και η αμαρτία, τότε φως είναι η γνώση και ο καθαρός βίος. Ο Χριστός λέγεται φως. Ο ίδιος είπε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Και όποιος απορρίπτει αυτό το φως, απορρίπτει το φως της ψυχής της δικής του. Απορρίπτει την ευτυχία, τη χαρά, τη ζωή, την αιώνια. Δίχως Χριστό δεν υπάρχει φως. Κανένας άλλος δεν μπορεί να δώσει φως εκτός από τον Χριστό. Είναι η μόνη πηγή και ο μόνος σωτήρ. Μην ακούμε πολλούς που λένε ότι θα φωτιστώ και από άλλον δάσκαλο. Ο Κύριος μόνο είπε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Ουδής άλλος τόλμησε να πει αυτή τη λέξη. Ότι εγώ είμαι το μοναδικό φως δηλαδή. Όλοι οι άλλοι είναι ετερόφωτοι από τον Χριστό. Και αυτοί που λέμε μεγάλοι άνθρωποι είναι ετερόφωτοι από τον Χριστό. Δεν είναι οι ίδιοι αυτόφωτοι όπως είναι ο Χριστός. Και σε αυτή την περικοπή που διαβάσαμε, συμβολικά πρόκειται
για την ανθρωπότητα που είναι τυφλή, και ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος φωτίζει την τυφλωμένη ανθρωπότητα. Της δίνει το φως της γνώσεως, το φως των αρετών. Επισκέπτεται λοιπόν τον κόσμο ο Χριστός όπως επισκέφθηκε την Ιεριχώ τότε και βρήκε την πονεμένη και πληγωμένη ανθρωπότητα και βρήκε και την τυφλή ανθρωπότητα την οποία την έκανε καλά. Πώς όμως την έκανε καλά? Αφού πρώτα τη ρώτησε αν θέλει να δει και να καταλάβει τη δική του αγάπη, τη δική του ευεργεσία και το δικό του φως. Συνεχίζουν οι άνθρωποι να πείθονται, αγαπητοί μου φίλοι, περισσότερο στα έργα παρά στα λόγια. Αυτό είναι γεγονός. Γι' αυτό και ο Κύριος έκανε τα θαύματα, για να δείχνει με τα έργα πλέον στους ανθρώπους τη δύναμή του. Αλλά αν ο άνθρωπος είναι πραγματικά πνευματικός άνθρωπος, δεν χρειάζεται να δει θαύματα για να πιστέψει. Η ίδια η σοφία των λόγων του Ευαγγελίου τον πείθει για τη θεότητα του Χριστού. Να θυμηθούμε κάποτε στην Παλαιά Διαθήκη λέει ότι ο Ιησούς του Ναβί κατέλαβε την Ιεριχώ και την πολιόρκησε. Τώρα όμως, όχι ο Ιησούς του Ναβί, αλλά ο αληθινός Ιησούς, ο αληθινός Χριστός έρχεται και καταλαμβάνει την ανθρωπότητα, επειδή η ανθρωπότητα είναι αιχμάλωτη του διαβόλου. Και ο Κύριος ήρθε για να διαλύσει, λέει, τα έργα του διαβόλου. Και είχε πια γκρεμιστεί αυτή η Ιεριχώς και τώρα την ξαναχτίζει ο Χριστός εκ νέου. Είναι η ψυχή του ανθρώπου δηλαδή, η ψυχή της οικουμένης η οποία ξαναχτίζεται από την αρχή. Και λέει ότι η Ιεριχώ εδέχτη τους κατασκόπους του Ιησού του Ναβί. Και όποιος θέλει να το δει αυτό, θα το δει στην Παλαιά Διαθήκη, στο κεφάλαιο Ιησούς του Ναβί, στο δεύτερο κεφάλαιο. Είναι τύπος δηλαδή μερικές φορές ο Ιησούς του Ναβί και πολλοί άλλοι μες στην Παλαιά Διαθήκη, του Ιησού Χριστού. Όπως τον Ιησού του Ναβί τον ακολουθούσαν τα στρατεύματα, έτσι τον Ιησού Χριστό τον ακολουθούν οι πιστοί του άνθρωποι, οι μαθητές του. Και ένας τυφλός είχε καθίσει, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, σε μια μεριά και ζητούσε. Τι ζητούσε? Οτιδήποτε άλλο εκτός από το φως του. Ποιος μπορούσε να του δώσει το φως του? Λεφτά μπορούσε να του δώσουν, ψωμί μπορούσε να του δώσουν, μια εξυπηρέτηση μπορούσε να του κάνουν, νερό μπορούσε να του δώσουν, να τον επάνε στο σπίτι του, να τον εξαπλώσουν στο κρεβάτι, ναι. Αλλά ποιος μπορούσε να του δώσει το φως του? Όταν έμαθε όμως αυτός ότι ο Χριστός προπορεύεται από εκεί, πορεύεται διαμέσου της Ιεριχού, της πόλεως αυτής, στον κεντρικό της δρόμο, το θεώρησε σαν μοναδική ευκαιρία να κάνει ο Ιησούς το θαύμα σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ήταν τυφλός και είχε ανάγκη θεραπείας. Και προσπάθησε, όπως λέει, να τον πλησιάσει, φωνάζοντας «Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελέησόν». Το Ιησού Ιε Δαβίδ σημαίνει ότι αναγνωρίζει τον Χριστό σαν τον αναμενόμενο Μεσσία, διότι ο Μεσσίας θα ήταν απόγονος του βασιλιά Δαβίδ, στο γένος δηλαδή και στη γενεαλογία του. Ο Χριστός γυρίζει και τον ρωτάει: «Τι θέλεις να σου κάνω?» Ο τυφλός δεν βλέπει τον Χριστό. Δεν βλέπει ότι ο Χριστός δεν είναι κανένας άρχοντας. Είναι ταπεινός, φοράει ρούχα ταπεινά καθημερινά και φαντάζεται ίσως μπροστά του έναν μεγάλο βασιλιά, όπως φανταζότανε τον Δαβίδ. Γι' αυτό εκείνο που ζητάει ο τυφλός δεν είναι κάτι το ευτελές και φτηνό, ούτε τροφές ζήτησε από αυτόν, ούτε σκεπάσματα, ούτε ψωμί, ούτε λεφτά, ούτε σπίτι. Αυτά ζητούν οι περισσότεροι άνθρωποι. Και όμως ο τυφλός δεν ζητάει τίποτα από αυτά. Θα μπορούσε να του πει: «Χριστέ, δώσε μου ένα σπίτι να μένω», αφού θα τον νόμιζε βασιλιά, όπως είπαμε. Τι ζήτησε ο τυφλός? Αυτό το σπουδαιότερο που μπορεί να ζητήσει κανείς από τον Θεό. Να ξαναδούμε, να αναβλέψουμε, να φύγουν από τα μάτια μας τα λέπια και να δούμε την πραγματικότητα, τη θεϊκή πραγματικότητα. Όχι την επίπλαστη πραγματικότητα που μας παρουσιάζουν τα μέσα ενημέρωσης,
και τα μυθιστορήματα και οι ποιητές και τόσοι άλλοι. Αλλά τη μοναδική πραγματικότητα, αυτή που φωτίζεται από τον ήλιο της δικαιοσύνης. Διότι εκείνη τη στιγμή ο Χριστός είναι το πνευματικό φως της γης. Και του ζητάει να τον ελεήσει. Με τι τρόπο, τι έλεος θέλω να σου κάνω. Μου λες ελέησέ με, τι είναι αυτό που θέλεις. Θέλω να δω. Αλλά και με μια άλλη έννοια ονομάζει Υιό του Δαβίδ το Χριστό ο τυφλός. Επειδή αυτό το όνομα το τιμούσαν πάρα πολύ οι Εβραίοι και όλοι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι ήταν το στόμα του Αγίου Πνεύματος για τους παλιούς ανθρώπους. Τον προσφωνεί Υιό του Δαβίδ, διότι τους επόμενους βασιλείς τους ονόμαζαν στο Ισραήλ Υιέ του Δαβίδ, διότι ο Δαβίδ ήταν ο δεύτερος, μετά τον Σαούλ, ο δεύτερος βασιλιάς του Ισραήλ. Δεν ξέρουμε αν γνώριζε ο τυφλός όσα λέει για τον Χριστό ο νόμος, δηλαδή ο Μωυσής και οι προφήτες. Αλλά υποπτευόμεθα εδώ ότι ο τυφλός είναι καλά πληροφορημένος μέσα του από εσωτερική πηγή, αυτό που λέμε το μήνυμα του Αγίου Πνεύματος. Ή να αναβλέψω, μπορούμε να το πάρουμε με δύο έννοιες. Τα εξωτερικά μάτια να του ανοίξεις, αλλά και τα μάτια της ψυχής, που αυτά είναι το περισσότερο, στο σπουδαιότερο πράγμα δηλαδή στον άνθρωπο. Ιε Δαβίδ λοιπόν τον λέει. Και από αυτόν ζητάει μεγάλο πόθο το έλεος του. Και δεν λέει ο τυφλός στον Ιησού, ζήτησε από το Θεό να σου δώσει ή προσευχή σου ή παρακάλεσε το Θεό, δεν λέει τέτοια ο τυφλός, αλλά του λέει κατευθείαν αυτό που λέμε στο Θεό, δώσε μου το έλεος σου Κύριε, ελέησέ με. Χάρισέ μου δηλαδή ένα πράγμα που το ζητάει η ψυχή μου. Αυτό σημαίνει ελέησον, πράγμα όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, ποτέ δεν το κάνει ο Σατανάς. Ο Σατανάς τα κάνει όλα, αλλά δεν ζητάει ποτέ το έλεος απέναντι στο Θεό. Και πιστεύει το Θεό και πιστεύει το Θεό ο Σατανάς, όπως έχουμε πει, και παρακαλεί το Θεό, όπως έχουμε πει στην περικοπή του Ευαγγελίου που μιλάει για τους Γαδαρινούς, λέει ότι οι δαίμονες παρακάλεσαν το Θεό να τους αφήσει να πάνε στους χείρους. Βλέπουμε ότι ο Σατανάς και οι υπάλληλοι του είναι ενδεείς μπροστά στο Θεό. Δηλαδή, αισθάνονται και αυτοί ότι χρειάζεται να πάρουν την άδεια του Θεού. Ξέρουν ότι είναι ο Θεός ο κυβερνήτης του παντός. Νηστεύουν οι δαίμονες, που δεν νηστεύουμε εμείς. Δεν τρώνε καθόλου οι δαίμονες. Σαν πνεύματα βέβαια. Δεν βλαστημάνε ποτέ το Θεό, τα θεία. Πιστεύουν. Αγρυπνούν. Διότι δεν κοιμάται ποτέ. Και ένας ασκητής μπορεί να κοιμάται 3 και 4 ώρες και άλλοι 2 ώρες, όπως λένε στο Άγιον Όρος. Και άλλοι είχαν το χάρισμα να κοιμούνται μόνο 1 ώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Σατανάς τους ξεπερνάει, γιατί δεν κοιμάται καθόλου. Από μια άποψη δηλαδή, είναι εγκρατέστερος από τους ανθρώπους ο Σατανάς. Είναι πιο πολύ γνώστης του Θεού από πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι δυστυχώς μερικοί αγνούν την ύπαρξη του Θεού, είτε ηθελημένα είτε αθέλητα, αλλά ένα πράγμα δεν μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να πει αυτό που λέει σήμερα ο τυφλός στο Ευαγγέλιο, στον Κύριο. Ελέησόν με. Δεν ζητάει το έλεος του Θεού ο Σατανάς. Διότι είναι πνεύμα υπερήφανο και δεν θέλει να πέσει και να ζητήσει στα πόδια του Χριστού το έλεος του. Φοβάται μεν το Θεό, τον τρέμει, ακούει το όνομα του Χριστού και φρύτει, όπως λέει, αλλά δεν ζητάει το έλεος, ποτέ δεν ζητάει το έλεος του Θεού. Και έτσι μοιάζουν και εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ζητάνε ποτέ το έλεος του Θεού. Μοιάζουν σαν τους δαίμονες. Είναι υπερήφανα πνεύματα, απροσκύνητα πνεύματα, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κλείνει γόνι σε κανέναν ποτέ, και δεν λέμε να κλείνεις το γόνι σε άνθρωπο αν δεν θέλεις, όπως προσκυνάμε εμείς τους Αγίους τιμητικός και όχι όπως το Θεό, αλίμονο. Το Θεό όμως τον προσκυνάμε λατρευτικά και θα κλείνει κάθε γόνατο
γεννημένου και αγέννητου ακόμα στη Δευτέρα Παρουσία θα κλείνει μπροστά στον Χριστό. Θα γονατίσουν όλοι οι πάντες, και οι αρνητές και οι δαίμονες και οι άγγελοι, όλοι οι γονατιστοί θα είναι μπροστά στον Χριστό και οι άνθρωποι φυσικά. Και αυτοί που δεν έχουν γονατίσει από εδώ και δεν έχουν παρακαλέσει τον Χριστό και δεν τον έχουν αναγνωρίσει τον Χριστό σαν Θεό, θα γονατίσουν με τότε εξ ανάγκης, αλλά θα τρέμουν σαν τα φύλλα. Διότι θα ξέρουν ότι ουδέποτε γονατίσανε στη διάρκεια της ζωής τους να πούνε ένα Κύριε ελέησον ή ένα Ήμαρτον, όπως είπε ο ληστής, ή ένα Αμνίστη τι μου Κύριε. Τότε λοιπόν θα είναι η στιγμή της αλήθειας, όπου μπροστά στο θεϊκό κριτήριο θα αναστηθούν οι πάντες και αυτοί που είναι στη ζωή θα αλλαχθούν, λέει εν ρηπή οφθαλμού, και θα δουν το μεγαλείο του Χριστού, και εκείνοι που τον αρνήθηκαν, και εκείνοι που τον αγάπησαν, και εκείνοι που κράτησαν μια μετριοπαθή, μεσοβέζικη στάση απέναντί του. Όταν φώναζε ο τυφλός, τους σκούφανε εκεί γύρω. Οπότε αυτοί άρχισαν να του λένε, σταμάτα τέλος πάντων τι φωνάζεις. Όπως τα λέγαμε στην κοινή γλώσσα, βούλωσέ το. Αυτό συνέχισε να φωνάζει με περισσότερη μανία, διότι είχε μια φλεγόμενη πίστη και ψυχή μέσα, η οποία δεν μπορούσε να συγκρατήσει αυτό το πράγμα το οποίο. Η πίστη του ανοίγει το στόμα περισσότερο και φωνάζει, κραυγάζει μας λέει, έβγαζε μεγάλες φωνές ο τυφλός, να ακουστεί. Έκανε το παν για να τον ακούσει ο Χριστός. Και δεν απέτυχε του σκοπού του, αλλά πήρε την ίαση, πήρε το δώρο, διότι τον ανέγκασε τον Χριστό να σταθεί από τις φωνές που άκουσε και τον ζήτησε να πλησιάσει κοντά του. Και εκείνος με τα χαράς πήγε κοντά του, παρόλο που δεν έβλεπε, και του είπε ότι θέλω να αναβλέψω. Δεν τον ρώτησε ο Χριστός επειδή αγνοούσε ότι ήταν τυφλός. Δεν τον ρώτησε επειδή αγνοούσε την κατάστασή του. Αλλά ήθελε να ακουστεί, να μάθουν και οι παρευρισκόμενοι τι συμβαίνει μέσα στην ψυχή αυτού του ανθρώπου και πόσο θάρρος του δώσε η πίστης, ούτως ώστε να φωνάζει εκεί πέρα και να ψηφεί τους πάντες και τα πάντα. Γι' αυτό και ο Κύριος του κάνει την ερώτηση αυτή. Συνήθως γίνεται φανερό αυτό και από την απόκριση του Χριστού, που του λέει θέλεις να αναβλέψεις, ανάβλεψον. Πάρε δηλαδή το φως σου. Και την ίδια στιγμή που το άκουσε αυτό το πράγμα, ακούστηκε από το στόμα του Χριστού αυτό, αμέσως μας λέει, ταυτοχρόνως, ο τυφλός είδε τον κόσμο. Και εκεί, τι λέει ο Χριστός, η πίστη σου σε έσωσε. Δύο δώρα παίρνει. Ένα την επιβράβευση της σωτηρίας του, για της πίστεώς του, τη σωτηρία του δηλαδή παίρνει, αλλά βλέπει κιόλας. Ζήτησε ένα και έλαβε δύο πράγματα. Και έγινε αυτός αίτιος της σωτηρίας του τυφλού, διότι ο τυφλός είχε την πίστη πίσω από τα λόγια αυτά, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε Ιησού, Ιδά Δαβίδ, ελέησόν με. Μην ξεχνάτε ότι η μεγαλύτερη προσευχή είναι Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Διότι είναι μια πλήρης προσευχή που αναγνωρίζει τον Χριστό, Υιό του Θεού και Θεό, και ζητάει από Αυτόν αποκλειστικά το έλεος. Η φωνή του Χριστού γίνεται αμέσως φως. Μπαίνει μέσα στα αυτιά του τυφλού η φωνή του Χριστού και αυτομάτως βγαίνει από τα μάτια. Ο λόγος έγινε φως. Το βλέπουμε εδώ. Τι λέει ο Ιωάννης. Το ίδιο πράγμα λέει. Μπήκε η φωνή του Χριστού στα αυτή του τυφλού και βγήκε από το μάτι του. Διότι η φωνή του Χριστού, ο λόγος του Χριστού είναι δημιουργία. Πώς έφτιαξε ο Θεός τον κόσμο? Μιλώντας. Είπε και γένετο φως, είπε και γένετο η γη, είπε και γένετο ο ήλιος και οι φωστήρες και οι αστέρες.
διαβοής λέγοντας η Αγία Τριάδα δημιουργεί τον κόσμο. Άρα ο λόγος του Χριστού είναι παντοδύναμος. Έλεγε κάποιος ότι σε άλλη περίπτωση έπιασε λάσπη και έκανε τα μάτια του τυφλού. Να, από εδώ δεν έπιασε τίποτα και τα μάτια του φωτιστήκαν αμέσως. Βλέπουμε λοιπόν τι μεγάλη δύναμη έχει ο Κύριος και πώς διεστραμμένοι άνθρωποι δεν το βλέπουν αυτό, δεν το πιστεύουν, δεν το παραδέχονται, ενώ και τώρα ακόμα γίνονται τόσα θαύματα με το όνομα του Χριστού, αυτοί δεν το παραδέχονται. Και δεν λένε ποτέ αυτό που είπε ο τυφλός, Ιησού, ή Εδαβού, ή δε λέησον. Και δεν ευγνωμονούν τον Κύριο γι' αυτό. Αλλά και παίρνοντας τη χάρη αυτή, ο τυφλός αυτός της παραβολής, παίρνει τη χάρη αυτή και ακολουθεί τον Χριστό. Δεν φεύγει, εκεί, δίπλα στον Χριστό. Έγινε ακόλουθος του Χριστού αυτός. Αν και λέει πως αυτός ο ίδιος έμαθε ότι θα σταυρώσει τον Χριστό και πήγε λέει στην Ιερουσαλήμ ο τυφλός αυτός. Και ρώτησε τι γίνεται εδώ πέρα. Και του είπαν ότι σταυρώνουν τον Χριστό, τον Ιησού τον Ναζωραίο. Έτρεξε λοιπόν αυτός λέει, έφτασε κοντά του και παρακάλεσε τον Χριστό να του πάρει το φως του. Τώρα βέβαια το αναφέρει ένας ποιητής σε ένα ποίημά του και όχι βέβαια το ίδιο το Ευαγγέλιο αυτό που λέμε. Αλλά προφανώς για να βγει κάτι τέτοιο από την παράδοση έχει βγει και είναι αληθινό. Διότι και η παράδοση είναι αλήθεια όπως είναι το Ευαγγέλιο. Και του είπε πάρε μου το φως μου Κύριε λέει. Δεν θέλω τα μάτια μου. Δεν μπορώ να σε βλέπω σταυρωμένο. Ζήτησε λοιπόν ο τυφλός να του πάρει το φως που του είχε δώσει ο Χριστός και να του δώσει πάλι το σκοτάδι που είχε, διότι δεν άντεχε να βλέπει τον Χριστό να τον σταυρώνουν. Βλέπετε πώς είναι η αγάπη και η πίστη και η ευγνωμοσύνη ενός ανθρώπου. Και μην νομίζουμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ευγνώμονες. Ελάχιστοι είναι αυτοί που είναι ευγνώμονες. Ένας από αυτούς ήταν και ο τυφλός. Ξέρετε, λένε οι πατέρες, πόσοι από αυτούς που πήγαν από κάτω από το σταυρό είχαν ευεργετηθεί από τον Χριστό και εντούτοις φώναζαν στάρων, άρων, σταύρωσαν αυτόν. Φαντάζεστε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πήραν τόση ευεργεσία και είδαν τα θαύματα πάνω στο σώμα τους, να γιατρεύονται, να σηκώνονται από το κρεβάτι, να είναι παράλυτοι και να ξαναβρίσκουν τη ρωμαλαιότητα του σώματός τους, να είναι τυφλοί και να ξαναβλέπουν, να είναι μουγκοί και να μιλάνε. Και από αυτούς τους ανθρώπους να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είπαν άρων, άρων, σταύρωσαν αυτόν. Τι πρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους, για διαλογιστείτε λιγάκι να δείτε. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Καλά οι άλλοι που ήταν παρασυρμένοι. Αυτοί όμως που ένιωθαν την ευεργεσία του Χριστού, τέτοιοι είναι οι άνθρωποι. Είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Λοιπόν, να μην μένουμε ποτέ αχάριστοι προς τους ευεργέτες, και αυτό είναι ένα μήνυμα του σημερινού Ευαγγελίου, γιατί από την ευεργεσία που του έκανε ο Χριστός, τον ακολουθούσε συνεχώς ο άνθρωπος αυτός και του προσέφερε την ευγνωμοσύνη του με όποιο τρόπο μπορούσε, διότι όσο προσφέρουμε ευγνωμοσύνη εμείς προς το Θεό, τόσο περισσότερο ο Θεός μας δίνει το έλεος του. Αυτός, παρόλο που είπαμε, πολλοί τον απαγόρευαν να μιλήσει το Χριστό και να πλησιάσει εκεί, εντούτοις αυτός υπερπίδησε όλα τα εμπόδια. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να παίρνουμε το δίδαγμα αυτό, να μπορούμε να υπερπηδούμε όλα τα εμπόδια που μας βάζουν οι άνθρωποι για να βρούμε το Χριστό. Κάλπαζε λέει, έτρεχε τυφλός κιόλας σε άλλο Ευαγγέλιο, άλλος Ευαγγελιστής περιγράφει ότι έβγαλε και το παλτό του λέει και άρχισε να τρέχει. Πού τρέχεις, τυφλός άνθρωπος. Κι όμως επειδή πήγαινε προς τον Χριστό δεν έπεσε χάμω, αλλά συνέχισε να τρέχει με προθυμία να φτάσει. Αλλοπάρθηκε, έπαθε συγκλονισμό μόλις άκουσε τη φωνή του Χριστού. Σου λέει τώρα εδώ είμαι μπροστά στο Θεό, μπροστά στο φως. Ό,τι του ζητήσω είναι καλός και σπλαχνικός και θα μου το κάνει. Ίσως βέβαια είχε ακούσει και άλλους που έγιναν καλά, κάποιους άλλους τυφλούς,
που βρήκαν το φως του, φίλους του, και έτσι κι αυτός επιδίωκε να συναντήσει τον Χριστό. Ήταν τότε δύσκολες οι μετακινήσεις να πάει ένας από μια πόλη σε άλλη. Αυτή λοιπόν η προθυμία και η επίμονη αμείβεται όλα τα δύσκολα και επίπονα και τα θλιβερά που δεν μπορεί κανένας από τους ανθρώπους και από τους Αγίους ακόμα. Αυτά τα πράγματα τα επιδιώκει ο άνθρωπος ο οποίος είναι σοφός μέσα στην ψυχή του, έχει εσωτερικό φως, σοφός, εσωτερικό φως, και έχει ανοιχτούς τους οφθαλμούς της ψυχής, τα εσωτερικά μάτια, τα οποία είναι το ηγεμονικό της ψυχής. Τα μάτια της ψυχής είναι ο νους και είναι το ηγεμονικό της ψυχής, τα μάτια. Ερρυπή λοιπόν οφθαλμού, αντιλήφθηκε τα πάντα ο τυφλός, ευρισκόμενος μπροστά στο Χριστό. Όσα θαύματα ενεργούσαν και οι Άγιοι και οι προφήτες, τα έκαναν ενώ ζητούσαν από το Θεό πρώτα το έλεος και τη δύναμη να επιτελούν κάποια θαύματα, και στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε βέβαια θαύματα τα οποία επιτελούν οι προφήτες, αλλά και οι Απόστολοι διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων ότι και αυτοί αργότερα έκαναν θεοσημείες, θαύματα μεγάλα, αφού πρώτα γονάτισαν στη γη και κέντευαν τα χέρια ψηλά στον ουρανό το Χριστό. Γονατιστοί παρακαλούσαν τον Χριστό οι Απόστολοι για να γίνει το θαύμα. Και ο Χριστός ως Δεσπότης και Κύριος των πάντων διατάζει την κτήση, ακούγοντας τους Αγίους να παρακαλούν γι' αυτό, και κάνει, γίνεται το θαύμα. Έτσι γίνεται το θαύμα και της Παναγίας και των Αγίων μας. Δεν τα κάνουν οι ίδιοι οι Άγιοι, αλλά διαμέσου του Χριστού τα κάνουν οι Άγιοι. Γι' αυτό ποτέ δεν παίρνουν επάνω τους το θαύμα, όπως ο Απόστολος Παύλος που λέει, δεν είμαστε, λέει, τίποτα, άνθρωποι σαν και εσάς είμαστε. Τα θαύματα δεν γίνονται από εμάς, γίνονται από τον Χριστό. Το ίδιο και ο Πέτρος, στο όνομα του Ιησού Χριστού λέει, σήκω όρθιος, του λέει μιανού, ο οποίος ήταν χολός, δηλαδή κουτσός. Και σε άλλα Ευαγγέλια και στις Πράξεις των Αποστόλων βλέπουμε τα θαύματα των Αποστόλων να γίνονται με την επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού. Και του χαρίζει τώρα του Χριστού και το αισθητό φως, το εξωτερικό των ματιών, αυτό που είναι τόσο πολύτιμο σε εμάς και δεν μπορούμε δίχως αυτό να περπατήσουμε στον δρόμο, ούτε να διαβάσουμε ένα βιβλίο, ούτε να δούμε τα πρόσωπα των αγαπημένων μας ανθρώπων, αλλά αποδεικνύει ότι του χάρισε και την σωτηρία του, την πνευματική του δηλαδή κατάσταση, την έφερε στο σημείο της, στο σωστικό σημείο, την έσωσε την ψυχή του. Λόγω της πίστεώς του, του είπε, σώθηκες. Η πίστη σώζει. Η πίστη χαρίζει την όραση στον άνθρωπο και το φως στο εσωτερικό, διότι ο τυφλός φωτίστηκε με το πρόσταγμα αυτό και ο λαός τότε επίστεψε στον Ιησού Χριστό και όλα τα στόματα μιλούσαν για τον Χριστό και όλα τα μάτια έβλεπαν να θεραπεύεται ο τυφλός. Και όλοι εξέταζαν τα μάτια του τυφλού, πηγαίνοντας κοντά και βλέποντάς τα, διότι τους φάνηκε πολύ παράξενο αυτό το παράδοξο το θαύμα αυτό. Δεν είχαν ξαναδεί τέτοια πράγματα μπροστά στα μάτια τους να γίνονται. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η πίστη είναι το σπουδαίο πράγμα και το μεγάλο μήνυμα του σημερινού Ευαγγελίου, ότι η πίστη όχι μόνο σου βάζει μάτια εξωτερικά και εσωτερικά, αλλά σώζει την ψυχή του ανθρώπου και είναι η πηγή της σωτηρίας, η πίστη στον Ιησού Χριστό. Με αυτά τα θαύματα ο Κύριος αποδείκνυε περίτρανα ότι είναι ο Μεσσίας που περίμενε το Ισραήλ. Δεν χρειαζόταν άλγεβρα και μαθηματικά να το καταλάβει κανείς μετά από τα θαύματα που έκανε ο Χριστός, και έχουμε πολλούς να λένε ότι όταν έρθει ο Μεσσίας θα κάνει περισσότερα, αυτός είναι δηλαδή ο Μεσσίας. Αλλά έχουμε και τους αρνητές. Έχουμε αυτούς οι οποίοι φέρουν αντιρρήσεις στα παράδοξα έργα, συγγνώμη, και παρόλο που γίνονται και αυτόπτες μάρτυρες των θαυμάτων, δεν πιστεύουν. Είναι χειρότερο αυτό το πράγμα και μεγαλύτερη κόλαση περιμένει κάποιον ο οποίος έχει δει με τα μάτια του σημεία, θεοσημείες και θαύματα και δεν πίστεψε, παρά με εκείνον ο οποίος
δεν είδε ποτέ και δεν πίστεψε. Οι Φαρισαίοι έβλεπαν θαύματα και δεν πίστευαν. Και επιβαρύνονταν η ψυχική τους κατάσταση. Αλλά μέσα από τα ορατά θα πρέπει να βλέπουμε τα όρατα και να ευχαριστούμε τον Κύριο για όσα έχει κάνει μέχρι τώρα για μας. Διότι ο Θεός δοξάζεται όταν ακούμε τα λόγια Του, την ευπρέπειά Του και ανοίγουμε τα αυτιά μας όχι σε διαβολικά και σατανικά κηρύγματα και τραγούδια και θαύματα και οτιδήποτε, αλλά στις υγιείς διδασκαλίες της Εκκλησίας, στο Ευαγγέλιο και στους Πατέρες. Δοξάζεται τότε το όνομα του Θεού, να το ξέρουμε αυτό. Και όταν υπακούμε στις Άγιες Εντολές του Θεού, το καταδύναμη, διότι δεν είμαστε τέλειοι, αλλά μια προσπάθεια κάνουμε υπακοής, φιλότιμο χρειάζεται, τότε δοξάζουμε το όνομα του Θεού. Γιατί και οι προφήτες μας λένε στην Παλαιά Διαθήκη, έλεον και κρίμα φυλάσσουν. Δηλαδή, φύλαξε την ελεημοσύνη και τη δικαιοσύνη. Και πλησίαζε προς το Θεό διαπαντός, έγγιζε το Θεό διαπαντός, λέει. Ανέβαινε δηλαδή με την κλίμακα των αρετών προς το Θεό και μην κατεβαίνεις προς τα κάτω, προς την άβυσσο και το χαμό. Ο Κύριος λοιπόν μας δείχνει και σήμερα τη θαυματουργή Του δύναμη, την αγάπη Του προς το πλάσμα Του. Μας δείχνει ότι Αυτός μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα είναι ο Παντοκράτορ. Γι' αυτό αν καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό σάρκας και πνεύματος και όπως μας λέει στις παροιμίες ο παροιμιαστής, από φυλακή καρδίας και γάρ τούτων έξω της ζωής, δηλαδή η εξωτερήκευση της καρδιάς σου προς τα έξω να ανοίγεται στο φως του Θεού. Και ο ίδιος ο Χριστός μας λέει καθάρισε πρώτα το εντός του ποτηρίου για να γίνει και το εκτός του ποτηρίου καθαρό. Δηλαδή μην διαλύσεις μόνο έξω απ' έξω τον εαυτό σου, αλλά και εσωτερικά να τον καθαρίζεις, διότι σήμερα κάνουμε εξωτερικό καθαρισμό του σώματος, κάθε μέρα ντουζ, πολλοί το κάνουν αυτό, δεν ξέρω πόσοι, αλλά με τα μανίας πλένονται μερικοί άνθρωποι, λες και βρωμίζουν μέσα στις 24 ώρες, αλλά δεν έχουν μετάνοια και εξομολόγηση και Αγία Κοινωνία για να καθαριστούν και ψυχικά και εσωτερικά. Και αν σαπουνίζεις τα ρούχα σου συνεχώς απ' έξω, δεν κάνεις τίποτα αν και ο εαυτός σου μέσα δεν είναι καθαρός. Ο Χριστός είπε λοιπόν και το εξωτερικό και τα ρούχα μας να είναι καθαρά, αλλά και η ψυχή μας να είναι καθαρή. Και έχει μεγαλύτερη αξία η εσωτερική κάθαρση, διότι βλέπουμε και τους ασκητές του Άγιον Όρος, οι οποίοι δεν πλένονται σχεδόν. Μόνο τις ημέρες του Θέρους, αλλά το χειμώνα δεν έχουν τα μέσα να πληθούν καθόλου, και όμως ευωδιάζουν, όπως λένε αυτοί που τους πλησιάζουν, διότι έχουν καθαρίσει το εσωτερικό. Και αυτή η αντανάκλαση από το εσωτερικό καθαρίζει όλο τον άνθρωπο. Αντίθετα, αν καθαρίζουμε μόνο το εξωτερικό και δεν καθαρίζουμε τον εσωτερικό άνθρωπο, η δυσοδεία παραμένει και σε ένα καθαρό δέρμα και αρωματισμένο. Αυτά είχαμε για σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και αυτά μας παρέθεσαν και οι πατέρες της Εκκλησίας, ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλειος και όλοι οι άλλοι φωστήρες, οι οποίοι έχουν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Και μας προστρέπει ο Χριστός να πιστεύουμε σε Αυτόν και να έχουμε αγάπη και ευσπλαχνία σε φτωχούς και αδύνατους συνανθρώπους μας, να τους περιθάλπουμε σαν αδερφού μας, σαν αδερφούς μας. Πώς έναν αδερφό μας δεν τον αφήνουμε να πεινάσει ή να αρρωστήσει και να μην τον πάμε στο νοσοκομείο, έτσι κάθε άνθρωπο θα πρέπει να τον βλέπουμε. Διότι ο Θεός μας βλέπει εμάς για αδέρφια, μας έχει για αδερφούς. Αλλά και στο πρόσωπο κάθε πεινασμένου και κάθε ζητιάνο που ζητάει, κάθε ασθενής και φυλακισμένος που επισκέφτεσαι, στο πρόσωπο καθενός από αυτού είναι, αγαπητέ φίλε, αγαπητή αδερφή εν Κυρίω, ο ίδιος ο Χριστός. Και όταν προσκυνάμε, πηγαίνουμε σε ένα προσκύνημα, ασπαζόμαστε μια εικόνα, ένα κοιμήλιο της Εκκλησίας, δεν αισθανόμαστε ότι ερχόμαστε σε επαφή με τη Θεία Χάρη και παίρνουμε κάτι το οποίο έχουμε ανάγκη ψυχική? Ασφαλώς ναι.
Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες αλυσμόνητες και μονάδες στιγμές ευλογιών και μεγάλων δοκιμασιών, που σε κάθε στιγμή, είτε από ευγνωμοσύνη είτε από ανάγκη, γονατίζουμε και παρακαλούμε τον Κύριο να μας βοηθήσει και να μας δώσει το έλεος Του, διότι μην νομίζουμε ότι εμείς δεν είμαστε τυφλοί, επειδή βλέπουμε εξωτερικά, υπάρχει και εσωτερική τύφλωση. Και αυτή είναι μεγάλη η στραβωμάρα η εσωτερική. Να μην μπορούμε να διακρίνουμε τα νοήματα, το πνεύμα, τα λόγια του Ευαγγελίου, να μην καταλαβαίνουμε τι είναι αλήθεια και τι ψέμα. Και να καθόμαστε να μας σερβίρουν ψέματα οι άνθρωποι του σκότους από τα διάφορα μέσα ενημέρωσης, πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό. Αν δεν έχουμε την ασπίδα του Ευαγγελίου και την κρίση πάνω σε αυτά που βλέπουμε, τότε εύκολα μπορεί να μας παρασύρουν και να χαθούμε. Να βρεθούμε σε άλλο κόσμο, νομίζοντας ότι πηγαίνουμε προς τον Παράδεισο, να βρεθούμε σε μια κόλαση. Ας αδράχτουμε λοιπόν τις ευκαιρίες που ακούγεται ο Λόγος του Θεού, ας πηγαίνουμε στην Εκκλησία να ευλογούμε και να ευχαριστούμε τον Κύριο και ας κάνουμε φιλότιμο αγώνα πριν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, να φιλοτιμήσουμε και εμείς το Θεό, που είναι φιλότιμος πάντα το Θεός, να μας δώσει το έλεος Του. Να ζητήσουμε τα δώρα της ευεργεσίας Του. Αυτά που τα δίνει τόσο άφθονα ο Χριστός σε αυτούς οι οποίοι Τον αγαπούν. Αλλά και στους κακούς ακόμα δίνει, οι οποίοι δεν Τον αγαπούν, Εκείνος σαν στοργικός πατέρας τους περιμένει και τους δίνει τα αγαθά. Βρέχει για τους καλούς και για τους κακούς, λέει ο Θεός. Έτσι δεν κάνει διάκριση. Εδώ όμως θα μείνουμε για σήμερα, αγαπητοί φίλοι, για να μην κουράσουμε. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας. Παραμείνατε μέχρι τώρα και ακούγα την εκπομπή μας. Να είστε καλά. Μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, που αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε πάλι μαζί. Χαίρετε, χαίρετε εν Κυρίω.